υπάρχει και η κοινή νοημοσύνη, έτσι. Όλων μας, και η δική μου και η δική σας, και των όσων έχουν πληροφορηθεί και έχουν διαβάσει την απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152, η οποία έκανε δεχτές προσφυγές με ένα εκτεταμένο σκεπτικό 57 σελίδων, στο οποίο επισημαίνει όλες τις ακυρότητες, τις παραλήψεις και τις παραβιάσεις νομοθεσίας, οι οποίες οδηγούν στην ανυπαρξία, στο ανυπόστατο του ΦΟΣΔΑ, και κατά συνέπεια λοιπόν γεννάται το μεγάλο ερώτημα. Αυτή η απόφαση δεν έχει αναγνωριστεί από την κυρία Κράτσα? Για αυτή την απόφαση, όταν αναγγέλθηκε πριν δημοσιευτεί, γιατί όλες οι αποφάσεις παίρνουν ένα διάστημα για να δημοσιευτούν και αναγγελία, γιατί πρέπει να καθαρογραφούν, δεν είχε πει ότι θα προσφύγει κατά αυτής στο Συμβούλιο Επικρατείας? Για αυτή την απόφαση δεν ζητούσε και αναβολή της συνεδρίασης της Επιτροπής του άρθρου 152? Και αυτό. Κανείς από τους νομικούς βοηθούς, συμπαραστάτες και συνεργάτες δεν της είπε ότι η απόφαση αυτή παράγει δίκαιο και διαμορφώνει καταστάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν σεβαστές, και ότι ο καθένας και η ίδια έχει το δικαίωμα να προσφύγει κατά αυτόν, και μόνο προσφυγή μπορεί να κάνει και να ελπίζει στο να γίνει δεχτή προσφυγή της, αν γίνει δεχτή, που δεν θα γίνει βέβαια, γιατί είναι τέτοιες παραβάσεις που δεν θεραπεύονται, και μόνο αυτή τη δυνατότητα έχει των παραβιάσεων της νομοθεσίας όσον αφορά τη σύσταση αυτή του ΦΟΣΔΑ από την έλλειψη της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, που είναι πολύ σοβαρό θέμα. Θεωρώ δηλαδή ότι κύριε του κύρου της ανώνυμης εταιρείας, ΦΟΣΔΑ ανώνυμη εταιρεία, η κυρία Κράτσα, και δεν μεριμνά και δεν ενδιαφέρεται για το κύρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, που είναι η ουσία και η ψυχή της περιφέρειας. Ουδέποτε συνήθως το Περιφερειακό Συμβούλιο για να αποφασίσει τη συμμετοχή σε αυτή την εταιρεία. Ουδέποτε τέθη υπόψη του κανένα καταστατικό στο συμβόλαιο που έγινε η κατάρτιση αυτής της εταιρείας, δεν μνημονεύεται καμία απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Όλοι γνωρίζουν και οι πέτρες σε αυτόν τον τόπο ότι όταν εκπροσωπούμε συλλογικά όργανα, πρέπει να έχουν πάρει αποφάσεις τα συλλογικά όργανα για να υπάρχει εκπροσώπησή του. Προκειμένου λοιπόν το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν αποφάσισε τίποτα. Ακόμα και οι δύο εκπρόσωποι, γιατί η κυρία Κάρσα είναι Αριστίδη, είναι εξοφίτσιο, πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά μόνο αυτό. Μέτοχος όμως δεν είναι της ανώνυμης εταιρείας, γιατί δεν έχει εξαιρώτηση και δεν έχει απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για συμμετοχή. Κάθονται τα τρία που έχουμε βάλει κατά αυτού ότι είναι αντισταγματικό, ότι έχει κακοτεχνίες, ότι έχει αντιφάσεις, έχει ένα σωρό προβλήματα και είναι μη εφαρμόσιμο, ανεφάρμοστο δηλαδή. Ναι, αλλά είναι νόμος του κράτους και μέχρι σήμερα ισχύει. Εντάξει, φυσικά όλοι οι νόμοι του κράτους ισχύουν, αλλά οι αντισταγματικοί μέχρι να ανατραπούν. Αλλά δεν είναι και το θέμα. Ακόμα και αυτό το άρθρο 93 λέει ότι οι δύο εκπρόσωποι του Περιφερειακού Συμβουλίου. Πώς είναι εκπρόσωποι του Περιφερειακού Συμβουλίου αυτοί οι δύο, οι οποίοι ποτέ δεν ψηφίστηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο? Κατά σέπεια λοιπόν η κυρία Κράτσα έχει φτιάξει μια εταιρεία στην οποία μετέχουν όλοι οι δήμοι της περιφέρειας και η ίδια προσωπικά και οι δύο αντιπεριφερειάρχες προσωπικά. Γιατί ούτε η ίδια ούτε οι αντιπεριφερειάρχες είναι εκπρόσωποι του Περιφερειακού Συμβουλίου, αφού δεν εξορροπήθηκαν και δεν πήρε απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο να συμμετέχει σε αυτήν την εταιρεία. Ενός κακού αφέντος μύρια έπονται. Μάλιστα. Περαιτέρω δεν θέλω να σχολιάσω αυτήν την ιστορία. Κοιτάξτε. Το γεγονός.